Ήταν σημαντικό γιατί η πρεμιέρα κρύβει κινδύνους πάντα. Είχαμε ένα άγχος όλοι, από μένα πρώτο μέχρι τους παίκτες. Κατά τα άλλα, νομίζω για πρώτη αγωνιστική με μια ομάδα νεανική και φιλόδοξη όπως είναι τα παιδιά του Προμηθέα, κρατάμε τη νίκη και ελπίζουμε να είμαστε καλύτεροι τα επόμενα παιχνίδια. Σήμερα πήγατε πάρα πολύ καλά. Είδατε πράγματα τα οποία πρέπει να διορθώσετε. Ναι, ήμασταν σε κάποια σημεία στην άμυνα λίγο παθητικοί. Είναι λογικό αυτό και θα σας πω. Στο μπάσκετ υπάρχει ένα πράγμα που λέγεται σκάουτινγκ. Σήμερα τα πρωταγωνιστική δεν ξέραμε ποιο σουτάρει, ποιο κάνει τι. Οπότε κάποια στιγμή μπερδευόμασταν και δεν είχαμε καθαρό σκάουτινγκ γιατί είναι πρωταγωνιστική. Δεν υπήρχε βίντεο, δεν υπήρχε κάτι. Μια ομάδα, να ξέρετε, ο Προμηθέας πριν μια εβδομάδα μπήκε στο πρωτάθλημα. Οπότε δεν ξέραμε πολλά πράγματα. Κατά τα άλλα, εγώ κρατάω την αντίδραση όταν πήγε η διαφορά στους 9 πόντους που έφυγε στους 20, αν θυμάμαι, και τα παιδιά παίξαν τρομερή άμυνα. Κάναμε ένα σερί 13-2. Και ελπίζω φέτος θα είμαστε πολύ καλοί ανταγωνιστικοί και να έρθει ο κόσμος στο γήπεδο. Σήμερα έχει πολύ κόσμο το γήπεδο, αυτό θέλω να πω μόνο. Παρακαλώ όποιος στην Κόρινθο αγαπάει τον μπάσκετ να έρθει στο γήπεδο. Είμαστε. Λοιπόν, δεν θα έχουν που να καθίσουν γιατί ήταν. Πραγματικά υπόσχομαι εγώ, σαν coach, σαν Μανώλης Ιμπραϊμάκης, ότι φέτος η ομάδα θα είναι τουλάχιστον ελκυστική. Αν έχουμε και λίγη τύχη, πιστεύω να χτυπήσουμε τετράδα, να πάμε στα play-off ανόδου. Κατά τα άλλα, καλό βράδυ και ευχαριστώ και σας που έρχεστε. Εντάξει, καλό βράδυ. Γεια. Άρη, συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Εσύ πώς είσαι στον αγώνα σήμερα, πρώτος αγώνας. Εντάξει, πρώτος αγώνας στην Κόρινθο, είμαι καινούριος εδώ. Συγχαρητήρια πρώτα απ' όλα στον Προμηθέα, το εύχομαι καλή συνέχεια. Είμαστε μια καινούργια ομάδα, είμαστε μια οικογένεια. Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο σε κάθε ματς. Εύκολη νίκη, σχετικά είχαμε δουλέψει πολύ καλά. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους συμπαίκτες μου, στον προπονητή και ευχαριστούμε στον κόσμο που ήρθε και μας στήριξε. Τι είναι αυτό που κρατάς από το σημερινό αγώνα? Εγώ γενικά κρατάω το πάθος και από αυτό έχουμε πάρα πολύ και πιστεύω να το κρατήσουμε μέχρι το τέλος. Και πιστεύω θα καταφέρουμε αυτό που θέλουμε. Να είσαι καλά. Coach, ένα σχόλιο για τον αγώνα. Ναι, ήταν η πρεμιέρα, το πρώτο παιχνίδι για μας στη ΓΑΜΑ Εθνική και γενικά το πρώτο παιχνίδι του Προμηθέα 2014 στην κατηγορία. Εμείς είμαστε μια ομάδα που ουσιαστικά κατεβάζουμε το εφηβικό, μια ομάδα νεανική. Στόχος μας είναι να πάρουν εμπειρία στα παιδιά. Σήμερα μπήκαμε νομίζω φοβισμένοι, φοβηθήκαμε περισσότερο το παιχνίδι από ό,τι έπρεπε. Στο τρίτο δεκάλεπτο ισορροπήσαμε, πλησιάσαμε μέχρι τους 10 πόντους, αλλά στο τέλος δεν είχαμε καθαρό μυαλό και δεν παίξαμε έξυπνα νομίζω και η Κόρινθος κέρδισε δίκαια το παιχνίδι. Η συνέχεια για μας έχει πάρα πολλές διοργανώσεις. Συμμετέχουμε σε πολλές διοργανώσεις. Την άλλη εβδομάδα δεν παίζουμε για την ΓΑΜΑ Εθνική, παίζουμε στο Rising Star. Οπότε η συνέχεια έχει προπόνηση και πάρα πολλά παιχνίδια ώστε να μπορέσουμε να βρεθούμε, να βελτιώσουμε τα παιδιά που αυτός είναι ο απότερος σκοπός της ομάδας. Καλή συνέχεια σε εσάς.